Soul Hunter. Φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter εδώ, αλλά όχι μόνος μου, παρέα με δύο πολύ καλούς φίλους και εκλεκτούς καλεσμένους. Βλέπετε ότι δεν είμαι στο χώρο μου, γι' αυτό θα ήθελα να κάνω ένα μικρό πρόλογο και να σας πω ότι ξεκινάμε μια νέα σειρά επεισοδίων στο κανάλι, ουσιαστικά podcast, και θα τα ονομάσω Huntercasts, έτσι για να κάνουμε όπως ήταν το Bat αεροπλάνο, όπως το έλεγαν στα comics, ο Bat γρίλος, ο Bat, το Bat tool, έλα ρε μαλάκα, ή το Super Goofy, θυμάσαι που είχε οτιδήποτε ονομάζε έτσι. Λοιπόν, οπότε θα είναι το πρώτο Huntercast, γιατί στο σπίτι πλέον με το μικρό δεν έχω τη δυνατότητα όπως παλιά να στείνω, να κάνω, να ράνω, να έχω χρόνο με το παιδί, δεν μπορεί το παιδί να κάτσει να κάνει για βίντεο, παρέα με μένα, είναι δύσκολο. Οπότε θα κάνω κάποια podcast τα οποία θα μου είναι πολύ εύκολα εμένα και στο μοντάζ και στο structure, στο στήσιμο, και να βγαίνει έτσι μια ωραία κουβέντα με πάντα με εκλεκτούς καλεσμένους, να γουστάρουμε, να θυμόμαστε τα παλιά και να περνάμε πάνω απ' όλα ωραία. Έτσι λοιπόν, Μάικης, joystick. Χαιρετώ. Παιχταράς, έτσι δεν γίναμε να τον φέρω σήμερα για το σημερινό επεισόδιο. Και Γιάννης φυσικά, που είχε καιρό να κάνουμε βιντεάκι μπροστά στην κάμερα, γιατί είναι πίσω από την κάμερα. Και είμαστε στο χώρο του Γιάννη, τον οποίο τον έχετε δει στο updated room tour του καναλιού του Γιάννη. Όσοι το έχετε δει, υπάρχει στο τέλος link για να μπείτε να το δείτε, να γουστάρετε τι έχει φτιάξει εδώ ο Γιάννης. Λοιπόν, ο οποίος χώρος λειτουργεί και σαν στούντιο. Έχει την πρόπτικη του console. Αυτό έχω καταλάβει. Καλά, εντάξει, ο άνθρωπος είναι ο καμεραμάν του console Hunter καναλιού. Φίλος είμαι, τίποτα δεν είναι. Είναι στα εξωτερικά. Εγώ ξέρω να σας πω κάτι, εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Εσείς οι δύο δεν το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω και πώς το καταλαβαίνετε γενικότερα, αλλά αισθάνομαι ότι εσείς οι δύο είστε το κανάλι. Χωρίς. Ακούσια. Ακούσια, δηλαδή δεν γίνεται να δω room tour χωρίς να ακούσω. Εμένα μου φαίνεται περίεργο που έχεις πάρει ρόδο και έκανες βίντεο και ακούγονταν η γυναίκα σου από πίσω. Περίμενα να ακούσω αυτό, ναι. Και παρ' όλα αυτά, εγώ ενθουσιάστηκα με τη σταθερότητα, με την τη σοφία. Ήταν to the point, έτσι. Δηλαδή έλεγες αυτό και ήξερε, παπ. Ναι, έδειχνε, εκεί έπαιξε μπάλα. Συγχαρητήρια. Κοίτα, με τον Γιάννη είναι ότι είχαμε ξεκινήσει μαζί το κανάλι στην αρχή. Απλά επειδή ήμασταν ταυτόχρονα και στο Toy Hunters τότε και δυστυχώς λόγω χρόνου, λόγω κάποιου συγκυρίου, το κόψαμε. Τα θεματάκια μου, είχα κουραστεί γενικά. Αυτό, αποφάσισε να μην θέλει να συνεχίσει, γιατί στην αρχή ήταν το κανάλι Console Hunters. Ναι. Πρώτα δύο επεισόδια. Όχι, Toy Hunters. Το Toy Hunters ήταν το περασμένο. Α. Που πηγαίναμε σε συλλέκτες, ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε αυτό στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και ήμασταν και οι Toy Hunters ήταν. Δεν είναι θέμα η πρώτη στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα ότι εγώ δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το να σκεφτώ να κάνω βίντεο με άνθρωπο ο οποίο συλλέγει. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν εγώ άνθρωποι που συλλέγουν Transformers, Τζέτζο. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Και εγώ κάποτε ήμουνα και έλεγα. Τον πρώτο που είδα ήταν ο Στέλιος ο Στρογγυλός, να φανταστείς. Λέω, υπάρχει κι άλλο. Ναι, εμένα μου φάνηκε περίεργο. Ειλικρινά σου μιλάω. Γι' αυτό και κάθισα και χάζεψα τα βίντεο αυτά. Κοίτα, μαλάκα που είχατε μια φορά κάτι. Αυτά που τα ανοίγει και είναι μικρά τα μάτια. Μάτια, ξέρετε, τα έχω όλα αυτά. Αλλά αυτά δεν έχω αγοράσει ποτέ τέτοιο. Sorry τώρα γιατί αλλάζουμε και το δεν ξέρω και τι θέλει να πει. Δεν πειράζει, δεν λέμε, χώνουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι είχα αποθυμένο να πάρω ένα τέτοιο και εσεί είχατε δεκάδε και λέω ένα το χέρι μου να βουτήξω ένα, να πάρω μια φορά ρε που να το έχω. Λοιπόν, θα έρθει σπίτι και θα σου κάνω παρουσίαση όλα τα Mighty Max. Θα πω λίγο τώρα. Τρέλα. Και έτσι που λέτε λοιπόν, κάναμε αυτή τη φάση με τον Γιάννη. Απλά ο Γιάννη μετά επειδή σταματήσαμε το concept Toy Hunters. Εγώ είχα ήδη ξεκινήσει στην αρχή το Console Hunters μαζί με τον Γιάννη. Οπότε ουσιαστικά εγώ μετέφερα την οτροπία, το στήσιμο σε video games φάση, και, αλλά να συνεχίσω πάνω απ' όλα τους συλλέκτες, που για μένα συλλέκτες είναι πολύ σημαντική. Και απλά εγώ είχα χάσει και την όρεξη, ας πούμε, και του είπα τον Νίκο, ρε εσύ δεν το συνεχίζεις μόνος. Βοηθάει όμως σαν κάμερα στα εξωτερικά. Αυτό εγώ σου λέω όμως ότι υποσυνείδητα, χωρίς εσείς οι δύο να το καταλαβαίνετε, αισθάνομαι ότι το κανάλι είναι από δύο άτομα. Αυτό, δηλαδή δεν το κάνω δηλαδή επίτηδες, μου βγαίνει γιατί σε ακούω πίσω από την κάμερα, μετά σε έχω δει μπροστά σε. Σε αφιέρωμα. Έρχεται και σε βιβλία. Σε χριστουγεννιάτικο. Σε πασχαλινό. Ξέρεις... Όχι, είναι ο καλύτερος φίλος και guest του καναλιού του αυτό. Λοιπόν, όταν κάνατε room tour εδώ πέρα, ποιος τράβαγε?
Ο Θάνος, ο προ player. Α, ο Θάνος. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν έξανε μετά. Το έχω δει πολύ καιρό αυτό. Το έχω δει πολύ καιρό αυτό και δεν θυμάμαι τι είχε γίνει τότε. Είναι αυτός που πρέπει να παίξει fighting με τον Θάνο. Όχι, δεν χρειάζεται. Ο Γιάννης φίλε που είναι πολύ καλός. Δεν ξέρω, εγώ fighting δεν ασχολούμαι. Δηλαδή λίγο Mortal Kombat αυτό και θυμάσαι που. Ναι, ήξερα, αλλά για πλάκα που έφτασα. Εγώ έχω πολλά παιχνίδια fighting, αλλά τα έχω χωρίς να κάτσω να διαβάσω, να θυμηθώ κινήσεις. Δηλαδή απλά γουστάρω να τα έχω. Δηλαδή να έχω τα λίγο αποσύρωση. Πάμε να αφοσιωθούμε εδώ τώρα. Ποιο θα είναι το θέμα, γιατί δεν μου έχετε πει αυτό. Λοιπόν, το θέμα μας, παιδιά, σήμερα είναι, μιας και ο Γιάννης μου φωνάζει πάρα πολύ καιρό, νομίζω μου φωνάζει 3 χρόνια, 4, 3 σίγουρα, γιατί δεν έχει ασχοληθεί με το Xbox το Original, με το PS2, με το Saturn, το GameCube. Ναι, είναι ρετρό, τα γουστάρω, τα έχω, έχω παιχνίδια, αλλά γενικά ξέρουν και πιο πολύ ότι με νικάει η πίσω μεριά, η 16-bit και 8-bit πολύ. Ναι. Οπότε, επειδή εντάξει, ο χρόνος είναι περιορισμένος, ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Ναι, δεν είναι έτσι όπως το έχω στο καλό. Δεν είναι αφιέρωμα το σημερινό. Ναι. Αφιέρωμα θα κάνουμε όπως έχω κάνει και άλλα αφιερώματα που στείλουμε πάνω στο τραπέζι, τραχανά, παιχνίδια, αξεσουάρια, γίνεται πανικός. Θα γίνει γι' αυτό. Θα σήμερα πάμε μνήμες. Μια κουβέντα. Ναι. Πάμε λίγο μνήμες, ρε παιδί μου, γενικά. TST, Xbox Original, πώς το ζήσαμε. Τι αναμνήσεις έχουμε, τι έφερε, τι επανάσταση έφερε στην έκτη γενιά κονσολών. Έτσι θα είναι η κουβεντούλα, δεν χρειάζεται να είναι το ψευδεράστιο, έτσι μια ωρίτσα πιστεύω είμαστε ok. Τώρα πώς θέλετε να το ξεκινήσουμε, πώς γουστάρετε. Εγώ να σας πω ότι η εμπειρία μου με το Xbox άρχισε πολύ μεταγενέστερα, δηλαδή ναι, πάνε γύρω στα 7-8 χρόνια πριν. Όχι παραπάνω. Όχι, εγώ ήμουν λάτρης από την αρχή, γιατί ξέρεις ήταν και η εποχή που είχαμε τον Dreamcast. Ναι, ο Νίκος ναι. Και εγώ, ας πούμε, εκεί ήμασταν πορωμένοι. Dreamcast, έχουμε τη Super Console και η Sega για άλλη μια φορά μας προδίδει, μας εγκαταλείπει και σταματάει τον Dreamcast. Και κανένα νομίζω δεν ήταν θέμα προδοσίας, ήταν θέμα δεν άντεξε το ταμείο και τελείως υπόθεση. Όπως έχω πει, φταίμε και εμείς, γιατί με το που βγήκαν τα αντίγραφα αφήσαμε τα γνήσια. Δεν είναι θέμα τα αντίγραφα νομίζω, γιατί εκείνη την εποχή με τον Dreamcast εγώ δεν είχα, δηλαδή PlayStation δεν. Δεν πήρα ρε παιδιά PlayStation επειδή ήταν αντιγραμμένα τα. Όχι, εγώ το πήρα καθαρά. Εγώ το PlayStation 2, να σου δώσω να καταλάβεις, γιατί μιλάμε τώρα για το Dreamcast. PlayStation 2, Dreamcast, ωραία. Δεν πήρα PlayStation 2 για τις αντιγραφές. Δεν το είχα χακάρει ποτέ το PlayStation. Γνήσια έπαιζα. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγα γιατί ήταν αυτό. Ότι είχα πριν, θα πάω και τώρα. Αυτό έγινε. Ναι, ήταν η μετάβασή σου εκεί. Εντάξει, εγώ και ο Γιάννης πριν είχε Saturn, ήταν πορωμένος, έτσι. Είχε πολύ προϊστορία με το Saturn. Επίσης, να πω ότι δεν έπαιρνα τόσο σοβαρά τα άρθρα, τις διαφημίσεις, τα περιοδικά τα οποία μιλάγανε. Ας πούμε, σε εσένα έχω ακούσει ένα παράπονο ότι στα περιοδικά δεν σπρώχνανε καθόλου Dreamcast. Και είχαν γαμηθεί να σπρώχνουν PlayStation. Εγώ αυτό δεν το είχα πάρει. Στην αρχή. Όχι, δεν με διέφερε. Στην αρχή το είχαν. Το είχαν προωθήσει. Κάνα εξάμεινο βαριά χρόνο νομίζω. Μετά με το που ανακοινώθηκε το PS2. Είναι ανάλογα γιατί νομίζω ότι η φράγκα πέφτει. Έπεσε. Σόνι Ελλάς έπεσε πολύ φράγκο. Εγώ πάντως π.χ. με τα περιοδικά, όχι ότι ήμουν και πολύ φανατικός, έπαιρνα ένα τέχος αυτό το μήνα, ένα τέχος μετά από 2 μήνες, ανάλογα με το εξώφυλλο. Έδινα βάση, ήθελα έτσι να πούνε καλό λόγο για το παιχνίδι που μου άρεσε. Βάση. Εμένα δεν με διέφερε ρε φίλε. Δηλαδή και στο PlayStation που βλέπα κάποια παιχνίδια που εγώ λάτρευα, αν έβλεπα βαθμολογία ότι βάζανε 7. Δεν ενδιαφέρε, εμένα μου άρεσε. Αυτό και εγώ. Απλά προσπερνούσα και έλεγα γράφουν μαλακίες, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ξέρω εγώ. Έλεγα με το δικό μου το μυαλό πάντα, έτσι. Ήταν και το άλλο, ότι τότε ήταν η μόνη πηγή γνώσης για τα βιντεοπαιχνίδια, έτσι τα περιοδικά. Δεν υπήρχαν ούτε εκπομπής, βέβαια είχε βγει η εκπομπή στο PlayStation 1 που ήταν μόνο Sony, τίποτα άλλο. Ήταν και το MAD που έκανε μια εκπομπή. Αυτή την εκπομπή. Μαλακίες περίμενα, εντωμεταξύ ούτε ήταν Sony, αποκλειστικά. Δεν ήξερα καν πρόγραμμα στο MAD εγώ, γιατί έπρεπε να πατάζουμε τηλεθεατή. Δεν έγραφε το πρόγραμμα το μάθημα. Ναι, ισχύει. Και δεν ήξερα εγώ πότε να κάτσω. Ένα από τα 5 περιοδικά που ήταν τα προγράμματα είχε και το MAD μέσα. Ναι, και έπρεπε και να... κουκουρούκου. Ναι. Γιατί έλεγε βιντεοκλίπ, ξέρω εγώ. Και... παρένθεση μεγάλη με το MAD Games, το είχα ανακοινώσει και εγώ, δεν το κάνω. Ο Γιάννης έχει σώσει βιντεογράφηση από. Ναι, δεν τα έχει ανεβάσει. Δεν τα έχει ανεβάσει ακόμα αυτά. Και έχω και την εκπομπή. Έχουμε δηλαδή παιδιά καθαρό. Επειδή τα έχουμε δει μαζί, νομίζω ότι καθαρό έχουμε δει από την εκπομπή. Mad Games, ολόκληρη. Μα έχει στείλει και εμένα, ρε, και το βλέπω. Με Θάνο Χάτζο, η οποία δεν υπάρχει στο YouTube. Δεν υπάρχει πουθενά.
Απλά σκέφτομαι πώς να το κάνω, γιατί ξέρεις, υπάρχει και πολύ stealing γενικά στη φάση. Ρίχτω χυμά εκεί στο λαό. Εσύ θα βάλεις το watermark, είσαι εντάξει. Και θα το ανεβάζεις μια καθημερινή, γιατί εντάξει δεν είναι δικό σου περιεχόμενο. Όπως και δεν έχω ανεβάσει περιεχόμενο του καναλιού. Το διαγωνισμό του Μινιόν. Χαίρος Αντιανέ Τότσου, το έχω πει εδώ και 10 μήνες, δεν το έχω ανεβάσει γιατί είναι περίεργο αυτό το υλικό. Θέλω να δω πώς θα το δουλέψω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Θα έρθει η μέρα, εντάξει. Πήγαμε κάτι να πούμε, το ξέρω. Ναι, με τα περιοδικά και το πόσο δύναμη βάση στα τέτοια. Ναι, γενικά, οκ, δεν δώσαμε. Ξαφνικά όμως βλέπω κάποτε εκεί 2000 αρχές. Ναι, αυτό. Η Microsoft βγάζει κονσόλα. Τη βγάζει η Microsoft κονσόλα. Λοιπόν, έλα, τα reactions τώρα εδώ. Θέλετε να σας πω εγώ το δικό μου το reaction. Για ρίξε. Τι κονσόλα να βγάλει η Microsoft. Αυτή είναι με τα PC, ρε μαλάκα. Δεν έχει ιδέα. Άκου τι έλεγα τότε έτσι. Δεν έχει ιδέα, λέω. Ισχύει. Τότε τα PC δεν τα είχαμε σε υπόλοιψη για βιντεοπαιχνίδια. Όχι, κάνει λάθο. Είχαν αρχίσει και ανεβαίνανε. Νομίζεις, εγώ πριν πάρω PlayStation με το PC. Κοίταγα να δω πώς θα φτιάξω PC. Το έφερνα από εδώ, ναι. Το έφερνα από εκεί. Ναι. Τα έλεγα του πατέρα μου. Πηγαίναμε σε ένα μάστορα. Και του λέγε ο μάστορας. Ο μάστορα είναι όντως τον άνθρωπο ο οποίος θα μας έκτιζε το PC και θα. Τα εξαρτήματα. Μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά, δηλαδή μισό εκατομμύριο για να πάρεις έναν υπολογιστή. Τόσο είχα πάρει. 600.000. Ναι, 650, 700. Και ανέβαινε ανάλογα τι θέλεις να κάνεις. Μου λέει ο πατέρας μου, ρε εσύ μου λέει τώρα. Δύσκολα τα πράγματα, μου λέει. Δηλαδή, ήταν εκτότε και η φάση, όχι δόσεις, γραμμάτια φίλε. Γραμμάτια. Εντάξει, ήθελα να με ευχαριστήσει ο άνθρωπος. Αφού αυτός ήταν ένα πολυκατάστημα τεράστιο, η Microland, αν δεν κάνω λάθος. Microland, βέβαια. Και αφού είδε και από είδε ο άνθρωπος και βλέπει την απόγνωση και στο πατέρα μου, τα μάτια και στα δικά μου, λέει, μην πάρετε PC, πάρετε ένα PlayStation να κάνετε τη δουλειά σας. Δηλαδή, ο μικρός θέλει να κάνει αυτό. Ναι. Θέλει να κάνει, μου λέει κάτι άλλο. Θες να κάνει για το σχολείο, θες να κάνει για. Όχι, του λέω, ρε φίλε, ποιο σχολείο. Τι εργάζεσαι. Όχι, ήμουν ξεκάθαρο. Γιατί άλλοι παίρνουν υπολογιστή με την προοπτική. Ναι, μπαμπά και θα κάνω τις εργασίες, μαμά θα κάνω εγώ, αυτό. Αυτό ήταν εγώ ήμουνα. Το δούλεμα αυτό. Εγώ ήμουνα. Όχι, ήμουνα straight στο τι ήθελα να κάνω. Γιατί δεν ήθελα να κοροϊδεύω τον πατέρα μου. Γιατί ξέρω ότι γαμιόταν για να μου πάρει πέντε πράγματα. Και δεν ήθελα ποτέ να τον κοροϊδέψω. Δεν ήθελα ποτέ να του πω θέλω αυτό. Για να κάνω κι άλλα, ναι, αλλά ναι, ξεκάθαρα. Όχι, του έλεγα ξεκάθαρα τι ήθελα να κάνω. Ναι. Καταλάβαινα από μικρό παιδί τι πακέτο ήταν για να κάνει κάτι αυτός και πώς να βγάλει τα λεφτά. Ναι, ναι. Γιατί είχα κάνει και εγώ τη δουλειά του ρε παιδί μου. Γι' αυτό πήγαινα και τον βοήθηκα και βλέπω ότι είναι γαμής. Ναι. Ελαιοχρωματιστής εν ολίγης. Και κάνει ο άνθρωπος μαζί. Δηλαδή, και λέει, κοίτα, ή θα δώσεις 700 χιλιάρικα ελληνικές δραχμές τότε να πάρεις ένα PC ή θα πάρεις ένα PlayStation και να κάνει το παιδί τη δουλειά του γιατί δεν το θέλει για κάτι άλλο. Ναι. PlayStation. Okay. Τότε έτσι ξεκίνησε. Γιατί αυτό τώρα είναι απάντηση σε αυτό που λες ότι δεν ήταν τόσο πολύ σε εκτίμηση υπολογιστές. Ναι, όχι, ήθελα, κοβόμουν. Να σου πω όμως. Είναι και θέμα και με τις παρέες. Όπως είπαμε και με τα αντίγραφα, όταν όλη σου η παρέα είχε και αντίγραφα, έμπαινε στο τρυπάκι και εσύ, έτσι. Ναι, γιατί ήμασταν παιδιά τότε. Καλά, ναι, και ο υπολογιστής έπαιρνε αντίγραφα, κρακαρίσματα. Ναι, ο υπολογιστής δεν έπαιρνε γνήσια. δεν νομίζω να έχει κανένα γνήσια. Game Copy World. Το θέμα αυτό που θέλω να αναλύσω είναι ότι στους υπολογιστές, επειδή όπως είπες, ήταν ακριβή, ο περισσότερος κόσμος έπαιρνε φτηνό υπολογιστή, χαμηλές αποδόσεις, λίγο πιο παλιό κτλ. Και προσπαθούσε να παίξει τις τώρα τεχνολογίας παιχνίδια. Οπότε εγώ έβλεπα π.χ. παιχνίδια που μόνιμα λαγκάρανε, κάναν αργή κίνηση, κοψίματα και τέτοια. Ναι. Και γενικά και σε αυτούς που το είχαν και σε μένα που δεν είχα και το έβλεπα στους άλλους, βλέπαμε ότι το PC δεν είναι για παιχνίδια. Καταλαβες. Ήταν μέχρι να δεις ένα καλό PC. Κοίτα, αυτό. Ήταν το σωστό PC. Πρόσεξε, είχα PlayStation. Αυτό, είχα δει εγώ όμως καλά PC. Εδώ είναι η φάση ότι είχα PlayStation 1 και είχε ένας φίλος μου, όχι πλούσιος. Ούτε. Είχε αφοσιωθεί ότι το θέλω. Θέλω, ναι, ο πατέρας του, επειδή ήταν και δύο παιδιά που θέλανε τον υπολογιστή, του τον πήρε. Μαλάκα, δεν υπήρχε τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ το βλέπα το PlayStation σκουπίδι και τον υπολογιστή. Δεν θα σου πω επειδή είχε τα καλύτερα γραφικά, αλλά θα σου πω τώρα δεν είχε Sanitarium, δεν είχε Lula, δεν είχε το PlayStation, δεν είχε Doom. Δεν είχε. Είχε Doom. Είχε Doom. Μετά. Δεν είχε Diablo. Είχε και Diablo. Μετά. Καμία σχέση. Μαλάκα, δηλαδή παίζαμε τον Diablo στο PC. Shooter, καλά. Και το. Quake 2. Quake 2, δηλαδή το. Μαλάκα, είχα παίξει κάτι. Dracula. 1, 2, δεν τα είχε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έβλεπα παιχνίδια. Warcraft, Strategy, είδα Age of Empires. Περίμενε, βλέπω Resident Evil 2 στο PC
και χαζεύω οπτικός. Ναι, ναι, ναι. Χαζεύω είναι το καλύτερο πόρτι. Λέω, είναι το τι είχες δει κι εσύ, είναι ο καθένας σε τι γειτονιά και τι παρέες ήταν. Με έπαιρνε τηλέφωνο Σάββατο πρωί, ενώ ήταν να κάτσω να παίξω με το δικό μου το PlayStation και λέγα γάμισε το PlayStation, πάμε να δούμε εκεί να ανοίξει το μάτι μας. Δηλαδή, τέτοια φάσου, λέω, φίλε. Εγώ πάντως εκείνη την εποχή να δω PC, να τρέχει σωστά παιχνίδι, δεν είχα δει. Χωρί τα loading και τα install που δεν έπιανε το install και μπορεί να ήταν και από τα αντίγραφα. Είσαι και περίεργος εσύ εδώ με Xbox One, δεν γουστάρει το Xbox One, είναι φόλα. Εδώ τι έγινε όμως τώρα, είπαμε PC και Sky. Και τέλος πάντων, ναι, δεν το είχες λέει στα PC, αυτό ξεκίνησε δηλαδή και... Οπότε. Για μένα ας πούμε ήταν ότι διάβαζα τα περιοδικά και τα περιοδικά το ονομάζαν ότι, γιατί με το που ανακοινώθηκε αυτό, ανακοινώθηκε και η συνεργασία με τη Sega. Η Sega είχε κάποιους αποκλειστικούς τίτλους launch, πώς το λένε, με την κυκλοφορία. Ναι, ναι, ναι. Μέσα σε αυτά ήταν και το Shenmue νομίζω. Ναι, βγήκε λίγο αργότερα, αλλά ήταν το είχαν ανακοινώσει. Ναι. Το Shenmue π.χ. στην Ευρώπη βγήκε στο Dreamcast. Αμερική δεν κυκλοφόρησε καθόλου. Dreamcast αμερικάνικο Shenmue 2 δεν υπάρχει. Γιατί ήταν πάνω στο τελείωμα και βαριόντουσαν και λένε τώρα τι να ασχοληθούμε και τα λοιπά. Ναι. Και η ευρωπαϊκή έκδοση μιλάει ιαπωνικά και έχει υπότιτλους. Γιατί δεν είχαμε συνηθίσει με υπότιτλους και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ενώ το Xbox ήταν καθαρά με η σωστή συνέχεια. Έτσι, και πολύ το είδαμε. Είχε αγοράσει κάποιο department από τη Sega ή Microsoft. Ξεκινώντας το Xbox, κάτι θυμάμαι τώρα. Η συνεργασία είχε ξεκινήσει πριν βγει αυτό. Γιατί το Dreamcast τρέχει λειτουργικό Windows CE. Ναι. Το γράφει κιόλα στο πλάι. Την ομάδα αυτή είχε είχε προσλάβει κάποιους από την ομάδα που είχαν ξεκινήσει, που δουλεύανε στο Dreamcast. Συνεργασία υπήρχε. Εξαγορά. Όχι εξαγορά. Δηλαδή έχετε ένα τμήμα το οποίο είχε δουλέψει για τη Sega στο πώς να χτίσετε το Dreamcast. Και προσλαμβάνω εγώ αυτά τα τρία άτομα. Τέσσερα και βοηθάνε εμένα στο. Αυτό καταλαβαίνω. Ισχύει αυτό, να σου πω κάτι που έχω μάθει πρόσφατα. Για τα δύο Xbox που παραδώσανε στον Gates, τι θα παρουσιαστεί από τα δύο. Α, όχι, όχι, δεν ξέρω γι' αυτό. Θα σου πω για τη Naomi. Η Naomi είναι η πλακέτα που χρησιμοποιούσε η Sega στα arcade, έτσι. Και υπάρχουν κάποια παιχνίδια που είχαν βγει στην Naomi, στο arcade, το οποίο δεν βγήκε ποτέ σε κονσόλα. Π.χ. ήταν ένα σουτεράκι, τώρα ξεχνάω το όνομά του, το οποίο στο σήμερα, εντάξει μπορεί και να είναι πριν 5-6 χρόνια, μεταφέρανε αυτό το παιχνίδι από την πλακέτα της Naomi και το βάλανε στο Xbox. Κάνε κάποια μετατροπή ώστε να το παίξει και το παίζει αψεγάδιαστα. Ναι, ναι. Οπότε αυτό λέει είναι από, πώς το λένε, όχι αποτέλεσμα, δείχνει ότι έχει πλακέτα Naomi μέσα το Xbox. Οπότε έχει συνεργαστεί, γιατί για να παίζει αυτούσιο χωρίς με μια μικρή μετατροπή για να το διαβάζει το Xbox, τσιπαρισμένο Xbox. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει κουμποτό και να ξεκινάει να παίζει μαζί με αυτό. Το μεταφέραν σε δισκάκι, το βάλαν στο Xbox μαζί με κάποιες μετατροπές για να το κάνει και το παίζει αψεγάδιαστα. Κατάλαβες, οπότε αυτό δείχνει ότι έχει μέσα λειτουργικό τη Sega, τη Naomi που ήταν στα arcade. Αυτό. Οπότε που στο Dreamcast έγινε το ανάποδο. Είχε λειτουργικό. Ναι. Οπότε ισχύει η συνεργασία. Ισχύει, αλλά μετά υπήρξε ούτως ή άλλως η παρακαταθήκη development τίτλων από Sega για τη Microsoft όταν τέλειωσε το 2003 το Dreamcast. Εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το Xbox ήταν η συνέχεια του Dreamcast. Ναι, δηλαδή υπάρχουν άλλοι σεγκάκιδες που δεν το πιστεύουν. Ναι. Εγώ το πιστεύω, υπάρχουν δηλαδή στοιχεία που δείχνουν αυτή την κίνηση. Γιατί υπήρχε και πιο πριν. Συζήτηση. Ναι. Δηλαδή και πριν τον Dreamcast, όλα αυτά που είχαν γίνει παλιότερα, η Nintendo που προσέγγιζε τη Sony, μετά που είχε προσεγγίσει τη Sega να της φτιάξει τα CD-ROM, μέχρι και την Panasonic με τα 3D. Όχι ακριβώς συνέχεια. Υπήρχε μια αλληλουχία ότι οι εταιρείες κάνανε έναν κύκλο να μπορέσουν να πάρουν κάτι από τη μία να το βάλουν στο δικό τους. Ναι. Οπότε είχε στοιχεία Sega. Ναι. Όταν λες συνέχεια όμως, εισαγωγικά συνέχεια. Η συνέχεια είναι άτυπα η συνέχεια. Ανεπίσημη συνέχεια. Δηλαδή άμα είχε και πλακέτα Naomi μέσα, εντάξει. Γιατί υπήρχε. Υπήρχε όταν πρωτοβγήκε, νομίζω υπήρξε η φάση που υπήρχαν και τα τέσσερα μηχανήματα στην αγορά. Υπήρξαν βέβαια, εννοείται. Δεν ήταν δηλαδή ότι βγήκε αυτό την ώρα που είχε εξαφανιστεί εντελώς το Dreamcast. Όχι. Νομίζω αυτό βγήκε περίπου στο σβήσιμο του Dreamcast. Βγήκε το 2003, εγώ το. Κοίτα, στην Ευρώπη και Ελλάδα ήρθε το 2002. Το θυμάμαι σαν χτες τα πρόμο και στα περιοδικά. Εγώ το πήρα το 2003. Εγώ είχα πάρει το Dreamcast πρώτη μέρα κυκλοφορία σε Ελλάδα. Οπότε εγώ μέχρι το 2003. Έπαιρνα παιχνίδια. Παιχνίδια έβρισκε μέχρι το 2005-2007, αν θυμάσαι, Γιάννη. Αλλά νομίζω ότι είχε ανακοινώσει είχε το σταμάτημα. Ναι, είχε σταματήσει. Το σταμάτημα ήταν νομίζω το 2002, τέλειο 2002 του Dreamcast. Οπότε το 2003, με όλο το hype, PlayStation 2, ενώ εγώ είχα πάρει PlayStation 1,
δεν μου είχε μπει η φάση να πάρω. Mm. Και λέω, ήθελα πρώτα τον Dreamcast, το θεωρούσα το απόλυτο μηχάνημα όλων των εποχών. Mm. Και μετά λέω, αν είναι να πάω PS2 ή Xbox, επειδή ήμουν τότε και πισάκιας, no. Γιατί το 98 πήρα το πρώτο μου PC που το αναβάθμιζα συνέχεια και μπει σε ωραίο mentality με παιχνίδια και αναβαθμίσεις. Λέω Xbox, φίλε. Θα πάμε με Xbox αντί για PS2. Πώς την εμπιστεύτηκες, ρε φίλε? Γιατί εγώ, σαν απλός καταναλωτής, όχι σαν gamer, ήμουνα... ούτε σαν ψαγμένος. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε μια κονσόλα να παίζει. Μαλάκα, δεν υπήρχε περίπτωση να πάω εδώ. Είχα κάνει τον drift εντάξει. Δεν ξέρω γιατί, δεν υπήρχε. Εντάξει, ήταν το κόλλημα του καθενός. Δηλαδή, και εγώ που ήμουνα με τη Sega και έλεγα ότι θα έχει τους τίτλους της Sega το Xbox, μου φτάνε. Για μένα. Εγώ δεν το είχα δει έτσι. Ούτε ήμουνα. Είχα και το θέμα εγώ να σας πω συγγνώμη κιόλα. Ότι δεν είχα το κόλλημα να είμαι σκαλωμένος με παιχνίδια συγκεκριμένα. Δηλαδή, της Nintendo. Α, Nintendo, έχουμε αυτή την επιλογή, αυτή την επιλογή. Ωραία, αυτά θα παίξουμε. Έχει κάποια ωραία παιχνίδια και άλλα μέχρι εκεί αυτό. Αν δεν υπήρχε PlayStation, ασφαλώς και θα πήγαινα εδώ, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θα έλεγα όμως γαμημένη φάγατε το PlayStation 2, ας πούμε. Ποτέ. Δεν θα το έλεγα. Δεν το έπαρε αυτό. Για καμιά κονσόλα, γι' αυτό και όλες προσπαθούσα να τις παίρνω και προσπαθώ να τις παίρνω. Εγώ να σας δώσω να καταλάβετε, το Dreamcast είχε σταματήσει και εγώ περίμενα την επόμενη τι θα βγάλει Sega. Δεν ήξερα καν ότι η Sega είχε κλάση και δεν ήταν πλέον να ξαναβγάλει κονσόλα. Και έλεγα, βγήκε το PlayStation 3, κάνει 700 ευρώ, το είχα πει και σε μια άλλη κουβέντα. Λέω, έχει βγάλει και η Microsoft το 360, πρόλαβε, το βγάλε πρώτη. Η Sega τι θα βγάλει? Δεν ήξερα καν ότι η Sega δεν υπήρχε στο πλάνο. Όχι, εντάξει, εγώ σου λέω, επειδή είχα γίνει πισάκιας, θεώρησα ότι πρέπει να το πάρω. Το πήρα, νομίζω, 90 χιλιάρικα. Θυμάμαι, είχα τελειώσει την πρακτική μου το 2003, γυρνάω από Κρήτη πρακτική ξενοδοχειακά που ήμουνα, με το που προσγειώνω με Αθήνα, έχω τα λεφτά της πρακτικής, ό,τι είχαν περισσέψει, ξεκινάω δουλειά στο Κολωνάκι, σε dinner club, restaurant, φεύγουν τα λεφτά τότε 2003. Ήμουν βοηθός μπάρμαν τότε. Α. Πολλά λεφτά, Κολωνάκι. Τώρα για όσους ξέρουν, μίστες. Και τύπο, ωραία. Σεντράλ, όλοι μέσα. Όλοι τα τύψει καλά εκεί πέρα. Τότε και εκείνες τις εποχές. Σε αυτό το μαγαζί που δούλευα το μεσημέρι, το Παρασκευή Σάββατο, κλείνανε ρολά. Γινόταν μέσα σκοτεινό σαν κλαμπ 3 το μεσημέρι και γινόταν σαν να πήγαινε σε ένα κλαμπ. Ήταν η φάση, το είχε φέρει την Αμερική ο τύπος αυτό το κόνσεπτ. Και να μου είναι τώρα, η Νόνη Δούνια δίπλα, να μου σκάνε μοντέλα, τραγουδίστριες, φοπλιστές, να είμαι τώρα σε ένα μαγαζί, εγώ της πιτσιρικάς, και να τους πηγαίνω, ας πούμε, να είμαι στο... Τι είπε τώρα, ο απόλυτος πάτος. Να πηγαίνω, εντάξει, δεν μην πούμε τώρα, αλλά Νόνη το κανόνι, έσκαγε φίλε εκεί και πάθαινε σε κεφαλικά. Τι κομμενάρα ήταν, ρε. Αγγελική Λιάδη τότε που ήταν πιτσιρίκα. Τώρα πάει επατέρωρο. Μαλάκα, θυμάμαι τις φωτογραφίες από το Playboy που έρχεται την Πρωτζάς, μαλάκα. Θυμάμαι και εγώ τώρα. Μαλάκα, εντωμεταξύ ήταν μία πενταετία που ήταν ο κόλος της. Πρώτη μούρη παντού. Σε περιοδικά, στο θέμο, σε ταινίες, τη βάζανε μόνο και μόνο να δείξουν πισινό πλάνο την ώρα που φεύγει, την ώρα που φεύγει. Ήτανε η Νόνη. Μαλάκα, ήτανε, σου λέω, σε διαφημίσεις τη βάζανε. Πάντα γίνανε κόλλο, ρε φίλε, πάντα. Παντού, ήτανε δυνατή. Ήξερε τι έχει, ξέρεις. Τέλος πάντων, και οπότε φεύγανε πολλά λεφτά εκεί. Δηλαδή, μαλάκα, τώρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, ήμουνα πόσο, 22 χρονών. Και καθάριζα, μόλις είχαν πει και τα ευρώ, καθάριζα δηλαδή 1200. Είμαι 22 χρονών, παιδί. Οπότε παίρνω Xbox. Πούτσα σου τότε όλα εσύ να τίποτα. Μηχανές και Xbox εμείς. Με τους γονείς σου λογικά θα έμενες ακόμα. Πού να πας τώρα μόνος δεν πάει. Καλά είμαστε. Όχι ρε, τι να πει. Θα κάνεις ένα τώρα. Και το ζω, φίλε, το ξεθυμάμαι βλαβικά τη μέρα. Έκανα τη μαλακία τότε, ρε φίλε. Είναι η μοναδική φορά που το έχω κάνει αυτό και δεν ξέρω γιατί το έκανα. Που πέταξα το κουτί του. Γιατί είχα πάρει το πρώτο, το Black Edition, το Launch. Πέταξα το κουτί του μετά από 2-3 μέρες. Ναι. Τέλος πάντων, μην θυμάμαι αυτά τα λάθη. Μπορεί να τα λέει. Λοιπόν, με λίγα λόγια πέρασα. Με είχε εντριγκάρει πάρα πολύ εδώ, γιατί αυτό αξίζει τώρα να το αναφέρουμε. Ότι καταρχήν ήταν η πρώτη αμερικάνικη κονσόλα που βγήκε μετά το Jaguar το 1993. Δηλαδή στην Αμερική βγήκε το 2001, ανακοινώθηκε το 2000 στην Y3. Ναι. Το 2001 βγαίνει Αμερική, 2002 έρχεται Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είχα ήδη διαβάσει τα tech specs. Θυμάμαι τότε μεσουρανούσαν Pentium 3, όπου τρέχει ουσιαστικά ένα Pentium 3 στα 743 MHz, 64 MB RAM, DDR RAM την πρώτη. Είχε 8 με 10 GB δίσκο, ανάλογα τώρα το setup. Ήταν η πρώτη κονσόλα, παιδιά, να πούμε ότι είχε μέσα εσωτερικό σκληρό. Το PlayStation, το Dreamcast, το GameCube δεν είχαν hard disk. Αυτό ήταν η πρώτη κονσόλα.
Και ο Gates, επειδή έβλεπε την αγορά πώς πήγαινε με το DVD της Sony που είχε ανακοινωθεί και τα λοιπά, έβλεπε ότι η αγορά των κονσολών έπρεπε κάπως να εδραιωθεί καλύτερα στα living room, στα σαλόνια, και να έχει λίγο multi καταστάσεις με ταινίες και αυτά. Ναι, οπότε ναι. Θεώρησε αυτή την ιδέα που εγώ πορώθηκα. Ένα mini PC στο σαλόνι μας. Είναι σαν μηχάνημα έτσι, κάτι δεν είναι. Είναι πολύ πληθωρικό. Κοίταξε το βάρος. Το τι έχει μέσα, ακούσατε εδώ τώρα. Μέσα έχει σκληρό δίσκο. Ωραία. Άσχετα, άσε με εμένα τι έλεγα εγώ. Άσε με τι έλεγα εγώ. Εγώ δεν το ήξερα, δεν το πίστευα. Το έβλεπα και έκανα με το, α το πούμε. Δηλαδή με ρώταγε φίλο στο ΙΕΚ τότε. Πήγαινα πρώτο χρόνο στο ΙΕΚ, ό,τι είχα τελειώσει το Λύκειο. Το πρώτο εξάμηνο. Ναι. Μου λέει, μαλάκα, μου λέει πρέπει να. Αυτό πιάσαμε μια κουβέντα ψηλά γιατί δεν τα πολύ συζητάγαμε εκεί πέρα με τα video games έτσι κι αλλιώς μου είχε ψηλοφύγει λίγο η φάση. Παπά μου λέει Xbox. Του λέω, τι Xbox μου μαλάκα, τι είναι αυτό του λέω, τη Microsoft. Μου λέει, ναι, ρε γάμισε το τηλεοπάρι εκεί πέρα PlayStation που ξέρουν τι γίνεται, του λέω. Σωστό όμως. Ούτε καν. Ναι, ναι, κατά βάση. Το πήρε, θυμάμαι, και μετά από 6 μήνες είχε κάποιο πρόβλημα, κάτι έπαθο μαλάκας με το Xbox που δεν χαλάνε αυτά νομίζω. Ναι, νομίζω. Το μόνο πρόβλημα εμένα που μου έχει βγάλει μετά πολλά χρόνια το δικό μου είναι μπροστά το eject και το power. Η πλακετούλα που είναι μπροστά έχει ένα θέμα. Ναι. Κάτι του κάει και τώρα ένα γιατί αυτό του κάει. Και δύο με το λαστιχάκι. Για κάποιον δεν έχω ακούσει το θέμα. Το είχε χακάρει. Το είχε χακάρει, κάτι ζημιά του είχε γίνει και δεν έπαιζε τα δισκάκια σωστά. Δεν ξέρω τι είχε πάθει. Το DVD. Δεν ξέρω τώρα τι είχε. Αλλά. Κάθεσε τώρα αυτό να πω αυτό που ξεκίνησα να πω, ότι πόσο πληθωρικό ήταν, είχε DVD, είχε σκληρό δίσκο, είχε γαμό τους επεξεργαστές μέσα, δηλαδή το τι μπορείς να δεις. Κάρτα σωστά online, εσύ. Κάρτα γραφικών, παιδιά. GeForce 3. Ήτανε μισή γενιά πιο πάνω. Ήτανε μπροστά. Καταρχήν στη γενιά του έχει τα καλύτερα γραφικά. Ακόμα και το GameCube που βγήκε τελευταίο απ' όλα και έχει μέσα κάρτα γραφικών της ATI, η GeForce 3 είναι πολύ πιο δυνατή και, βάλεις και σε frames. Άμα βάλεις ίδιο παιχνίδι στο PlayStation 2 και στο Xbox, βλέπεις έντονα τη διαφορά. Έχει πολύ διαφορά. Το Batman Begins. Όχι απλά έντονα, θα σου πω εγώ μετά, γιατί εγώ δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ το μηχάνημα. Μέχρι που ήρθε η κατάσταση να το δοκιμάσω. Σας είπα πριν 6 χρόνια, 7 αν δεν κάνω λάθος. Εγώ το δοκιμάζω 2005 που είχε βγει το Batman Begins. Έχω πάθει σοκ με την ταινία, γουστάρω. Βάζω εδώ, το αγοράζω και το παίζω σε ένα ξάδερφο που το έχει στο PlayStation 2. Αργότερα το παίρνω και για τον GameCube εγώ. Ναι. Φιλέ, εδώ η σκηνή με τον Batmobile, όταν είναι driving φάση το level, φιλέ είναι αψεκάδια σου, είναι smoothless. Πάει στο PS2, δεν. Εδώ φιλέ έτρεχε και μετά αργότερα, αλλά καταρχήν Halo. Εντάξει, θα μπούμε κάτι για αυτά, Forza. Ναι. Φίλε, το Forza, όταν έπαιξα πρώτη φορά το Forza και έβλεπα να μου έρχονται τα πράγματα έτσι και θυμόμουν τον Gran Turismo κάπως, μέχρι και το 3 που είχα δει στο PS2 πάλι στον ίδιο ξάδερφο, ήταν πορωμένο με το PlayStation. Ήταν και πιο γρήγορο, αλλά και βλέπεις πιο γρήγορα να περνά τα. Τότε βγήκα να πω και μεταγενέστερα και σε 360, ακόμα και σε One με Forza Motorsport, τώρα και τα τελευταία και τα Horizon, είπα εγώ προσωπικά ότι το Forza είναι ανώτερο από τον Gran Turismo. Εντάξει, τώρα πολλοί μπορεί να διαφωνήσουν, αλλά εγώ αυτό που είδα. Δεν το πίστευα, τρομερό exclusive παιχνίδι. Εντάξει, Halo, πίσω παιδιά, βλέπουμε Halo. Halo, εγώ έβλεπα την άλλη φορά. Ποιο έβλεπα, ρε γάμο το, που το είχα παίξει, το PlayStation το είχα παίξει. Το Future Perfect, νομίζω, το. Πώς λέγεται, το Time Splitters of Future Perfect. Σκιές, φωτισμοί, καρέ. Ήτανε σαν να μου βάλανε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Σαν να το παίζα σε επόμενη γενιά το παιχνίδι. Ενώ το είχα παίξει στο PlayStation 2, το PlayStation 2 είχε ένα σαν φίλτρο, ρε παιδιά, τότε που δεν το παρατηρούσα τότε, τώρα το παρατηρώ αυτό. Σαν να είχε ένα φίλτρο στην τηλεόραση και σου βγάζανε πολλά πράγματα από μέσα για να μπορείς να τρέξεις το παιχνίδι. Σαν να είναι πιο γυμνό. Και βάζεις αυτό όλα τα μαύρα, δηλαδή οι σκιές, οι φωτισμοί. Ήταν σαν να ήταν μισή γενιά πάνω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό σας το λέω τώρα εκ των υστέρων, τώρα πριν 5 χρόνια. Και όσα έχω βάλει τώρα και έχω δοκιμάσει, δεν έχουν καμία σχέση με το πώς τα θυμάμαι εγώ στο PlayStation 2. Λέω, μαλακά, δεν γίνεται. Και πάνω σε αυτό που λες, θυμήθηκα τώρα ένα άρθρο που είχα διαβάσει για το δημιουργό του Sony Heroes. Λέει αυτός που ήταν να κάνει το Sony Heroes Sega τώρα, ξεκίνησε να το φτιάχνει στο Xbox. Και λέει, OK, το φτιάχνουμε καλά, κομπλέ, το PlayStation 2 είναι ανώτερο μηχάνημα, λέει, οπότε
το φτιάχνουμε όλο στο Xbox και μετά θα είναι εύκολο να το κάνουμε port στο PlayStation 2. Μετά. Γιατί υπήρχε γενικά η φήμη ότι ξέρεις κάτι, το PlayStation 2 έχει καλύτερα όλα κτλ. Το οποίο δεν ίσχυσε στην πράξη ποτέ όταν το διαφημίζανε. Και λέει με το που πάμε να το κάνουμε port στο PlayStation 2, σερνότανε λέει. Κράσιμο. Ήτανε εκεί καταλάβαμε την ανωτερότητα λέει του Xbox. Και έπρεπε ναι, ναι, να μειώσουμε πράγματα, να αφαιρέσουμε, ναι, πρέπει, να μετά κάνουμε να για να μπορέσει να παίξει smooth στο PlayStation 2. Και οπότε λέει, άμα με ρωτάτε πού θα παίξω το Sonic Heroes, στο Xbox ή στο GameCube. Στο PlayStation 2 αποφύγεται το λέει. Μα να σου πω κάτι, ο GameCube όταν είχε πει ότι θέλει να βγει, είχε δώσει ρε παιδί μου σε δύο department στο, την ανάπτυξή του. Διάλεξε το ένα που στο ίδιο department, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά, ήταν και ο δημιουργός του Graphic App Interface, του DirectX. Οπότε αυτό σε συνδυασμό με την GeForce 3 τότε που ήταν leader στις κάρτες, μόλις είχε σταματήσει ουσιαστικά η 3DFX. Εγώ στο PC είχα την τελευταία, την προτελευταία 3DFX, την 5.500. Είχε βγει και 6.000. Εγώ είχα την 5.500 που ουσιαστικά αυτή θεωρούμε τελευταία. Βγάζει την GeForce 3 που ουσιαστικά η Nvidia μπαίνει τώρα σφίνα να αρχίσει να κάνει κάτι πολύ μπαμ. Και σου λέει θα παίξουμε εδώ συνδυασμό με DirectX, γιατί το 3DFX είχε το OpenGL, αν θυμάστε το πρότυπο. Σου λέει θα πρέπει να του πατήσετε κάτω. Δηλαδή το είχε πει. Ξέρεις ποιο είναι το αυτό, αυτό που λες, ναι, εντάξει, okay, και φτιάξανε ένα μηχάνημα όπως είναι αυτό πάρα πολύ δυνατό. Είναι πάρα πολύ δυνατό το μηχάνημα. Και για συνέχισε. Για εκείνη την εποχή ήταν γίγαντας. Προσέξτε όμως τι παρατηρώ εγώ τώρα, εκεί, για εκείνη την εποχή, σαν απλούς καταναλωτής. Παιδιά, δεν το επικοινώνησε σωστά το τι μηχάνημα είναι αυτό και το τι μπορεί να κάνει. Ναι. Για μένα, δηλαδή, αυτό που θυμάμαι εγώ ήταν ότι η Microsoft βγάζει καινούργια κονσόλα. Τίποτα. Ναι, εκεί, ναι. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί το λέω αυτό τώρα. Όταν ήταν να βγει το Nintendo 64, ακούγαμε 64, Ultra 64, ναι, ναι, που πριν βγει, πριν, και λέγαμε, μαλάκα, η κονσόλα θα γαμάει, θα είναι τούμπανο. Άσχετο ότι δεν πήγε καλά, ναι, γιατί βγήκε και πολύ αργότερα, δεν ξέρω τι να σου πω. Αλλά ναι, την καταλαβαίναμε την ανωτερότητα, ρε φίλε. Την νιώθαμε την ανωτερότητα, την νιώθαμε τη δύναμη. Άσχετο ότι μετά η μαλακισμένη Nintendo διάλεξε να πάει να βάλει και να περιορίσει το μηχάνημα και τη δύναμή του μέσα σε κασέτες. Βασικά δεν επικοινωνίστηκε ποτέ το 128-bit που ήταν και το Dreamcast, να, και αυτό και το πιστεύω. Σταμάτησε στα 64-bit τη φάση. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πιο δυνατό μηχάνημα στην πράξη. Να σου το δείξω άλλο. Να σου το εξηγήσει. Παίζανε όμως και τα συμφέροντα από εταιρείες μετά. Ποιος θα πληρώσει πιο πολλά. Μάρκετινγκ, η Sony θα πει ότι το οποίο δεν είναι το καλύτερο. Αν και αυτό που δεν είπαμε, παιδιά, πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε λίγο στις αναμνήσεις, είναι ότι επίσης ήταν ουσιαστικά. Παρότι υπήρχε προσπάθεια από το Sega Net, στο Dreamcast για online gaming στην Αμερική και τα λοιπά, συγγνώμη, στην Ιαπωνία, εδώ εδραιώθηκε με το Xbox Live. Με ενσωματωμένο Ethernet port που το Dreamcast είχε. Κάτι το οποίο δεν αφορούσε εμάς ακόμα τότε. Όχι, Ελλάδα δεν υπήρξε. Εγώ είχα μεγάλο παράπονο τότε. Ναι, 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 δεν μας υποστήριξαν ποτέ. Όχι, δεν είναι ποτέ. Ρε φίλε, δεν ξέρω, είχαμε τις υποδομές τότε για να. Δεν ξέρω, δεν μπορούσαμε. Ιντερνετ είχαμε. Εντάξει, ήταν λίγο χαμηλό. Εσύ είχαμε κάτι χρεώσει στο Ιντερνετ όμως που χαμιόταν η μάνα του. Αλλά είχαν βγει όμως οι ISDN συνδέσεις και οι 64 για να δείξω αυτό, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι είχα από το 98 είχα ίντερνετ. Δηλαδή, όταν το πήρα εγώ το 2003, είχα ήδη νομίζω βγαίναν οι πρώτες ADSL. Κοίτα, ότι είχαμε ίντερνετ, είχαμε, DSL. Αλλά το πόσο γρήγορο ήταν το θέμα. Άλλο αυτό. Θα μπορούσε αλλά να... δεν υπήρχε support. Mm. Και ξέρεις, είχε και τα ωραία τα περιφερειακά με τα ακουστικά, είχε δηλαδή τα αποστρελικά για να παίξεις έξω από την νομίζω ότι πρόλαβε η Ελλάδα πάνω στη ζωή του Xbox να ανοίξει. Να το Xbox Live. Ανοίξει. Αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το, εγώ δεν το ζητώ. Νομίζω δεν το ότι. Καλά, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ, αλλά δεν νομίζω είχα ότι είχα ακούσει πιο μετά προς το τέλος της ζωής του, γιατί μετά το 360 με το που το ξεκίνησε ήταν κατευθείαν. Ναι, ήταν day one. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι είχε ξεκινήσει στα τελειώματα του Xbox. Μπορεί, δεν το υποστήριξε και Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Γενικώς και να έχει ξεκινήσει. Και να έχει ξεκινήσει ήταν κάτι που δεν μας αφορούσε στην αγορά. Καλά, σίγουρα. Ναι, ναι. Όχι γιατί. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Ναι, ξέρετε, όχι γιατί δεν μας υποστήριζαν και ή ήρθαν τελευταίοι να μας υποστήριζαν. Ήταν κάτι πραγματικά που δεν υποστήριζε, ρε παιδί μου, η Ελλάδα σαν αγορά εδώ πέρα. Δεν με ενδιέφερε εμένα προσωπικά. Όχι, εμένα δεν με ενδιέφερε. Εγώ ξέρω ότι και ακόμα και στο, σε πισί να πας, δηλαδή όλοι πηγαίνανε γιατί ήταν τα λανάδικα, δηλαδή κλειστό ναι, μέσα στο μαγαζί να παίξει με αυτούς. Κανείς δεν γούσταρε να παίξει με κάποιον από την Αμερική τότε και την εποχή. Ναι, ισχύει. Ναι. Ή από το εξωτερικό γενικότερα, από τη Γαλλία, να συνεχίσεις με. Στα αρχίδια μου, εγώ θέλω να παίξω εδώ με αυτούς. Ισχύει, απαραίτητο. Ναι. Αλλά εγώ το ήθελα σαν λειτουργία να την έχει. Αφού την έχει, να την έχει, ρε φίλε. Ναι, να την έχει. Από τον Dreamcast. Στο Dreamcast είχα φάει τη μεγάλη. Όταν έχω απολαθεί τόσο που θα πάω στο σπίτι να συνδέσω το Xbox που να παίξω. Δώσε, δώσε. Πάντως να ξέρουμε ότι πούλησε, παιδιά, 25 εκατομμύρια κομμάτια παγκοσμίως, έτσι.
στην Αμερική πήγε πάρα πολύ καλά στο launch, γιατί είχε προμοταριστεί και με αυτή την εκτίμηση, 25 εκατομμύρια σύνολο, που ακόμα το game τότε άρχισε να γίνεται mainstream. Πόσο κράτησε στην αγορά, γιατί σημειαλώς κάνανε από το 2001 μέχρι το 2006-2007, νομίζω μέχρι το 2060. Νομίζω σταμάτησε απότομα. Πενταετία είχε σίγουρα, απλά επειδή το 360 το ξεκινήσανε πιο επιθετικά, γιατί είδαν ότι υπάρχει ψωμί και το 360 συνεχίσανε για μένα την παράδοση του powerhouse. Δηλαδή εγώ γι' αυτό... Πάντως με αυτό το μηχάνημα πρέπει να μπήκανε μέσα εκείνη τη φάση. Εκείνη τη φάση με αυτά που δίνει. Ναι. Όχι, δεν το λέω. Ναι, ωραία, αυτοί μπορούν να συντηρήσουν τα πάντα. Έχουν 3 εκατομμύρια. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει τσέπη μεγάλη, βαθιά, χωράει. Και ήταν μόνοι μας στους υπολογιστές, οπότε μπορεί να ήταν και φτηνά για αυτό. Απλά θέλω να σου πω ότι κάνανε κάποιο project, προφανώς και διαθέσανε λεφτά για να ξεκινήσουν το project. Το project το ολοκληρώθηκε, βγήκε στην αγορά. Απλά πρέπει να μπήκανε μέσα με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Με αυτά που έδινε, με αυτά που πούλησε. Έτσι μου φαίνεται μένα. Στην Ελλάδα δεν είχε πάει καλά. Όχι, γιατί θυμάμαι. Γνωστούς φίλους και τα λοιπά, ήταν πάντα η Ελλάδα PlayStation, Sony. Έγινε αυτό από τότε. Μου κάνει εντύπωση το ότι στην Ελλάδα όμως, δηλαδή που λες εσύ δεν πήγε καλά στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πήγε σε αρκετά λογικές τιμές για το τι ξέρουμε εμείς, ξέρουμε PlayStation, έρχεται κάτι καινούριο. Γιατί υπήρχαν παιχνίδια στο βιντεοκλάπ, φίλε, και για να υπάρχουν παιχνίδια στο βιντεοκλάπ, πάνω απ' ότι υπάρχει κίνηση στη συγκεκριμένη κονσόλα. Και δεν ήταν ένα βιντεοκλάπ το οποίο είχε Xbox, ήταν. Όλα τα βιντεοκλάπ σχεδόν, γιατί τότε είχα 4-5 που ήμουν γραμμένος, όλα είχαν Xbox παιχνίδια, που σημαίνει ότι υπήρχε κίνηση από Xbox. Εγώ πάντως, γιατί ξέρεις, είναι και με τις γειτονιές και τις περιοχές, έτσι. Ναι. Εγώ εδώ πέρα, Κορυδαλλό, Νίκαια, είχε μόνο ένα. Μόνο ένα. Ένα βιντεοκλάπ. Ναι. Γαλάτα, είχε όμως. Ναι, ένα. Ναι. Από τα 6. Ναι, θέλω να σου πω ότι έστω και ένα. Όλα είχαν PlayStation 2. Ναι, ρε φίλε, γιατί ήταν αυτή που πιάνανε πιο πολύ. Αλλά έστω και ένα που είχε, πάνω να πει ότι για να τα έχει αυτό εκεί, είχε κίνηση. Εγώ σου λέω ήταν 4 βιντεοκλαμπ, 5. Είχαν όλοι. Είχαν όλοι. Που σημαίνει ότι υπήρχε κίνηση. Δηλαδή είχε αγοραστεί η κονσόλα, είχε πουλήσει κομμάτια. Και δεν ήταν το ένα, ήταν Περιστέρι Κέντρο. Πήγαινα στο CVC. Στο CVC τότε πήγαινα. Τίγκα. Αυτό ότι ερχόταν έφερνε. Και έβλεπε νοικιασμένα. Δηλαδή βάζανε ένα χαρτάκι στα πλάγια, αν θυμάσαι. Και το άλλο ήταν, εντάξει, τα άλλα δύο ήταν εκεί πέρα σε μένα, στη γειτονιά τη δικιά μου. Και ένα πάλι Περιστέρι Κέντρο, ρε παιδί μου, στην αγορά του Περιστερίου. Που είχανε, και λέω, για να. Κάθομαι και τα σκέφτομαι τώρα εκ των υστέρων, και λέω, για να είχανε, θα υπήρχε κίνηση. Δεν είναι δυνατόν να φέρει, α πούμε, γιατί δεν είχανε GameCube. Ναι. Δεν είχανε. Που αυτό το. Κάποια βίντεο κλαπ τότε, από αυτά τα 5 που σα λέω, τα 2-3 φέρνανε να νοικιάσει και για Super NES. Και για Mega Drive, που να πεις ότι δεν είχε, ας πούμε, για Nintendo, δεν είχε Nintendo γιατί δεν άφηνε Nintendo. Όχι, αφού είχανε και για Nintendo να νοικιάσεις. Ναι. Άρα δεν, σιγά τώρα μην ερχόταν Nintendo να ασχοληθεί εδώ πέρα με το βίντεο κλαμπ του Κυριάννη. Ισχύει. Γιατί έχει μέσα 5 κασέτες και νοικιάζει για Nintendo. Θυμάσαι σε πολλά βίντεο κλαμπς τότε που είχαν έξω τις φάσες ή τις ταμπέλες, έπαιζε πολύ Xbox το logo του, το original. Ναι, το βάζανε. Έχουμε. Για να το βάζουνε. Τι κέρδος έχει, τι να σου δώσει, Microsoft, τι να σου δώσει για να βάζεις τα παιχνίδια της να νοικιάζονται, ας πούμε, στο βίντεο κλαμπ. Τίποτα. Δεν νομίζω. Μπορεί τα βίντεο κλαμπ να μην παίρνανε καν έγκριση. Ναι. Να τα αγοράζανε. Αυτό σου λέω. Μα κάποια ναι. Δηλαδή, άμα εγώ παίρνω την απόφαση να ανοίξω και να συνεργαστώ με 5-6 εταιρείες από εκεί και πέρα, γιατί είχα μιλήσει και με κάποιους, μου λέει, όχι, τα PlayStation εγώ δεν τα παίρνω, μου λέει. Έχω κάνει συμφωνία με κάποιους, από την τσέπη μου βάζω, παίρνω 3 και τα φέρνω. Δηλαδή, θα φέρω, μου λέει, όμως 4 που αξίζει, θα πάρω και το God of War 2, Φερπίν λέμε τώρα, ένας γνωστός τίτλος. Θα πάρω 3 κόπιες, μου λέει. Θα τις πληρώσω από την τσέπη μου, αλλά θα τα βγάλω, μου λέει πίσω. Γιατί θα γίνει σκοτωμός με το που βγει το God of War. Και μέχρι για το επόμενο. Τους επόμενους 4 μήνες θα γίνεται σκοτωμός, θα φεύγει συνέχεια. Ναι. Ας που τα ξεχνάνε, μου λέει, και θα στο φέρουν πίσω το 50-άρικο. Okay, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ είπα πώς το πήρα. Εσύ το πήρες μεταγενέστερα. Ναι, το πήρα μεταγενέστερα. Πολύ μεταγενέστερα. Δεν πίστευα στα μάτια μου, να πω άλλη μία φορά, ότι τις δυνατότητες που δίνει το μηχανήμα του Μαλακά. Γιατί παιδιά, δεν το είχα δει ούτε σε φίλο. Ήταν underrated δυστυχώς. Δεν το είχα δει ούτε σε φίλο. Δηλαδή να το έχει κάποιος και να πάω να παίξω στο σπίτι του να μου βάλει Xbox. Δεν είχε τύχει. Αυτό ζούσα και εγώ. Δηλαδή μόνιμα. Σε Σέγκα Σάτουρν δεν είχε κανένας. Και το Xbox. Σε Σέγκα Σάτουρν το είχα δει. Ναι. Ήθελα να το πάρω άσχετα ότι τέλος πάντων. Εγώ συναντούσα και σε αυτό. Έχω Xbox. Τι έχει. Δεν έχει PlayStation. Εσύ Γιάννη, πότε, πώς το πήρες, τι θυμάσαι? Πώς, δεν θυμάμαι, το είχα πάρει στις αρχές όμως. Α, το πήρες και στις αρχές. Ναι, okay, ναι. Αυτό θέλω να σου λέω. Εγώ είδα Sega, είδα Shenmue, λέω θα βγει το 3, είδα Puzzle Dragoon Orta
που ήταν η συνέχεια, λέω τελείωσε. Υπάρχει πιθανότητα, παιδιά, να ρωτήσω κάτι τώρα, το ότι δεν πήγε καλά σε πρώτη φάση σε κονσόλα, να είπαν εκείνη την εποχή ότι το Xbox, Microsoft. Τώρα και δεν φτιάχνω έναν υπολογιστή, γιατί να πάρω κονσόλα της Microsoft και να μην φτιάξω έναν υπολογιστή. Υπάρχει πιθανότητα να το ζυγίζανε έτσι και να κάνανε μια τέτοια σκέψη. Σαν σκέψη ναι, αλλά στην πράξη νομίζω δεν ίσχυσε. Δηλαδή πολλά παιχνίδια ήταν αποκλειστικά στο Xbox και ήταν στο Xbox. Ναι. Δηλαδή από το 360 και μετά ξεκίνησε το ότι βγαίνει στο Xbox, βγαίνει και στο PC. Ναι, απλά θέλω να σου πω, δεν ξέρω τότε. Εγώ ποτέ δεν είχα πει θέλω PlayStation για τα αποκλειστικά του PlayStation. Να. Θέλω PlayStation γιατί έτσι μου την έχει επιδώσει εμένα. Γιατί με έχει πιάσει αυτή η μαλακία στο κεφάλι επειδή είχα το ένα. Ναι. Για αυτό το λόγο. Ναι. Δεν είχα πει ποτέ, για καμία κονσόλα δεν το έχω πει. Δηλαδή δεν είπα ποτέ θέλω Game Boy γιατί έχει μέσα Mario. Στα αρχίδια μου θέλει Game Boy γιατί παίρνουν όλοι Game Boy. Ναι. Γιατί αυτό ξέρω ότι συμφέρει και με τις μπαταρίες. Υπάρχει γενικά μια παιχνιδομηχανή και βλέπουμε τι έχει ναι, αυτό. Ναι. Μα όταν μιλάς και με τους άλλους και σου λέει: εγώ έχω Game Gear, αλλά δεν μπορώ να βγω έξω στον δρόμο γιατί σε μισή ώρα πάνε οι μπαταρίες. Και τότε εγώ το σκεφτόμουν αυτό γιατί οι μπαταρίες ήταν σαν να παίρνεις. Αν είχες πάρει τρεις φορές. Τέσσερις, δηλαδή τρεις τετράδες ήταν ίσα με ένα παιχνίδι, ρε φίλε. Τα λεφτά. Όχι, ισχύει, ισχύει. Όλα τα βάζαμε. Και τότε δεν υπήρχαν και οι μπαταρίες του Τζάμπο και οι τέτοιες που είναι οι φτηνές. Τα κρατάνε 10 λεπτά. Τίποτα. Μάλιστα. Γιάννη, θυμάσαι τώρα κάποιο ωραίο σκηνικό. Καταρχήν θέλω να μου πεις με ποιο παιχνίδι από όλα. Εγώ θυμάμαι παιχνίδια τώρα εδώ που γι' αυτό σου είπα μόλις με φύγω από αυτό το βίντεο και πάω σπίτι. Έτσι μου έρχεται να το συνδέσω να παίξω κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια. Εγώ το έχω συνδεδεμένο, παίζω. Αυτά. Παίζω αρκετές φορές παιχνίδια. Είχα παίξει πολλές ώρες Xbox. Δηλαδή. Γι' αυτό το πήρες. Ναι, ναι, είναι πολλά. Δηλαδή όλα τη Sega τα έχω παίξει. Δηλαδή το. Πώς το λένε, το Toggy το έχω παίξει. Το 2 δεν έχω παίξει γιατί το πήρα πρόσφατα. Εκεί παιχνίδια. Το Toggy τα έβαλα και εγώ ρε φίλε, έχω το 2. Ναι. Το 2 έχω, ναι. Κουράζει λίγο. Δεν καταλαβαίνω τι κάνω εκεί πέρα, ρε φίλε. Πραγματικά δεν βρίσκω ένα νόημα στο τι. Γιατί παίζουμε, τι. Ποιο είναι το νόημα. Σφάζω, οκ, περνάω, προχωράω. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχει, σαν να μην έχει σειρά αυτό το παιχνίδι. Παροχημένο αρκετά. From software, τι περιμένεις. Μαλάκα. Αλλά και σέγγα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, δηλαδή το να μην καταλαβαίνω ποιος είναι ο σκοπός μου. Γιατί σου δείχνει ένα εισαγωγικό, καταλαβαίνεις τι γίνεται πάνω κάτω και μετά δεν ξέρεις. Είναι απλά περπατάω, σφάζω και τελείωσε. Αυτό είναι τίποτα. Ναι, απλά σε ξαναγυρνάει πίσω, σε ξαναπάει μπροστά. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάποιες φάσεις χάνεις, δεν καταλαβαίνεις γιατί χάνεις. Εγώ το ένα έχω παίξει, το δύο σου λέω δεν το έχω παίξει καθόλου. Άλλο παιχνίδι που τρελάθηκες. Breakdown, Namco. Ναι. Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που γίνανε αποκλειστικότητα σε Microsoft ή άλλη κονσόλα εκτός από PlayStation. Γιατί Namco. Νομίζω μου το έχεις πάρει για το One, μου έχεις πάρει το τελευταίο, το 3. Όχι, όχι. Το Breakdown βγήκε ένα. Για το Xbox μου το πρώτο. Ρε, breakdown δεν έχει πάρει. Ή το περιμένουμε. Α, SmackDown. Περίμενε. Είναι με έναν. Με του αστυνομικού, τι είναι αυτό. Ένα αστυνομικό. Περίμενε. Δεν μπορώ να το δω. Είναι podcast, δεν το βλέπουν. Το ακούνε μόνο. Εκτός από το βίντεο εδώ. Crackdown. Crackdown. Εντάξει, το μπερδέψαμε, παιδιά. Το οποίο το Crackdown νομίζω ξεκίνησε από το 360. Από το 360, ναι. Και το 3 βγήκε στο 1. Halo, εποχή Halo. Το κοίτα, εγώ να πω ότι δεν μ' άρεσε ποτέ το first person shooter. Εμένα τα δηλαδή Doom, Quake και τέτοια δεν μ' άρεσε. Σκότωνε. Εγώ ήμουν αρρωστημένος με αυτά, λέγοντα ότι δεν μπορούσα να τα παίξω ποτέ σε κονσόλα. Σε κονσόλα, ναι. Δηλαδή όταν είχε σκάσει το Doom στο PlayStation ήταν παρχημένο σε σχέση, γιατί το Doom είχε κυκλοφορήσει στις 16-bit κονσόλες. Στις 16-bit κονσόλες, τι στα αρχίδια μου να παίξεις τώρα, ήρθες στο Mega Drive, το βλέπα στον υπολογιστή και το ζήλευα. Να. Ήταν αποθυμένο, φίλε. Οπότε ναι, γι' αυτό μετά εγώ έχω κόλλημα χοντρό με τέτοια παιχνίδια. Εμένα καθόλου. Το πρώτο που ήταν το Breakdown που λέω της Namco, το οποίο ήταν διαφορετικό στυλ. Δηλαδή ήταν με τα χέρια, έκνες μπουκέτα και τέτοια. Είχε βέβαια και πιστόλια, το είχε λίγο με το παραφυσικό. Είχε, πώς το λένε, σαν Matrix, έκανε κάτι τέτοια. Γιατί ήταν και περιοχή και είχε επηρεαστεί. Και από τότε είπα ότι ξέρεις κάτι, ναι, αξίζουν για αυτά, να τους δώσω μια ευκαιρία. Και εκεί παίρνω το Halo το 2. Το 1 δεν το είχα παίξει καθόλου, γιατί ήμουν στην νοοτροπία αυτή να είναι. Και τρελάθηκα. Ήταν φοβερό το 2 και τώρα, η ιστορία και τα γραφικά. Και τα γραφικά τότε, για τότε. Έτσι. Ναι, πολύ προσεκμένο, πολλές λεπτομέρειες για τα μηχανήματα του τότε. Η εποχή που ξεκίνησαν τα παιχνίδια να είναι σαν τις εισαγωγές. Κάποτε βλέπεις εισαγωγές και μετά το παιχνίδι δεν είχε καμία σχέση. Ναι. Επίσης να πω και κάτι άλλο για το αν έπαιξε και πήγε καλά στην Ελλάδα ή όχι το Xbox.
Πώς γινόταν όταν ανακοινώθηκε το Halo 3 να έγινε σκοτωμός? Πού το ξέρανε αυτοί ότι το Halo 3 ήταν καλό παιχνίδι και παιχνιδάρα? Και κάνανε ουρές έξω από τα μαγαζιά για να πάρουν το Halo 3. Και Ελλάδα. Και Ελλάδα έγινε, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, έγινε τη πουτάνα όταν βγήκε το Halo 3. Κάνανε ουρές έξω από τα μαγαζιά για να το πάρουν. Και event και ιστορία. Και λέω, πού το ξέρουν το Halo 3 αφού δεν έχουν παίξει το Halo 1 και 2. Και είχε φτιαχτεί, ρε παιδί. Δηλαδή θέλω να σα πω ότι. Πήγε καλά. Υπάρχει και το hype από την Αμερική που ξαφνικά γίνεται ο ντόρος και το wow 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 και ξαφνικά το παίρνουν χαμπάρι και λένε μπορεί να μην παίζαν ο κόσμος Halo 1, Halo 2. Τα λέγανε και τα περιοδικά. Ναι, ναι, και ξαφνικά όταν ακούς και λες τα κυκλοφορείς γιατί το 3 νομίζω στο 360 έτσι. Απλά θέλω να πω ότι εγώ όταν άκουσα για το Silent Hill το 2 σκοτώθηκα να πάω να το πάρω γιατί ήξερα τι είχα παίξει το 1. Άρα δεν θα σκοτωνόμουν ποτέ αν βγαίνει το Silent Hill 2. Άλλο εσύ, άλλο κόσμο. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν μπορείς να χαϊπαριστείς τόσο πολύ χωρίς να έχεις παίξει κάτι από πριν. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσα πολλά άτομα τρελαμένα επειδή τα ακούσαν από τους Αμερικάνους. Ναι, αυτό έχει βάση. Αυτό σου λέω, δηλαδή το God of War το 3 σκοτώθηκα να πάω να το πάρω, αλλά είχα παίξει τα προηγούμενα δύο, ήξερα τι θα συναντήσω. Ναι. Ισχύει. Παιχνίδι άλλο, Μάκη, εσύ παιχνίδι που έχεις τρελαθεί ή Γιάννη, δεν ξέρω. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Κάτσε να τελειώσει. Όχι, πες. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με ένα το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά αλλού, το Panzer Dragon. Ναι. Δεν θυμάμαι το υπόλοιπο. Τόρτα. Όρτα, ναι. Χαίστηκα πάνω μου. Από ποια άποψη? Τα καρέ δεν τα πίστευα που έβλεπα. Τόσο smooth. Και η θάλασσα. Ένα παιχνίδι. Παλαιολιθικό, τώρα πλέον είναι παλαιολιθική η κονσόλα, παιδιά, το θέλετε είτε όχι, δηλαδή το PlayStation 2, το Xbox και τα... Είναι παλαιολιθικά πλέον, αλλά έχουν περάσει στη ρετρό αέρα. Είναι στο ρετρό, 20 αιτία και πάμε. Και κοντράρει το σήμερα. Μα το πίστευα αυτό το πράγμα που έβλεπα, δηλαδή. Το πόσο άνετα, ο χειρισμός, εδώ είναι η πλάκα, παιδιά, ο χειρισμός είναι ανεπανάληπτος, δηλαδή τον χειρίζεσαι δεύτερη φύση σου, δεν υπάρχουν μέσα κακοτεχνίες που να πεις. Τότε μέτραγε, σήμερα δεν παίζεται αυτό το πράγμα. Κάτι δηλαδή, το οποίο δεν έχουμε πει και δεν ξέρω αν μπορούμε να το πιάσουμε. Αν και δεν μπορούμε να το δουν οι φίλοι που θα μας ακούνε με podcast. Είναι η επανάσταση του χειριστήριου. Α, ναι. Το χειριστήριο, δε, εγώ δεν το, σκόδι, φούλα, εγώ το χειριστήριο το συγκεκριμένο. Έχει βγάλει δύο ρεβίζες. Δυστυχώς δεν μου παίζει, κάτι δεν μου παίζει, δεν θυμάμαι τι, ένας μοχλός, αυτό το... έχει ο Γιάννης 10, πάρε ένα τώρα φίλοι. Αυτόν έχω εγώ. Αυτός είναι ο δεύτερος. Ναι. Δεύτερο τον έχω, αυτό είναι ρεκλάμα πλέον, αυτόν τον έχω λειτουργικότατο. Εμένα μου ήταν στα χέρια μου πολύ πιο άνετο, πολύ πιο... Αυτό. Ναι. Και γενικά από όλα τα χειριστήρια. Δεν έχω κόλλημα. Δεν έχω κόλλημα. Δηλαδή και με αυτό θα μπορούσα να παίξω. Είναι βαρύ, είναι τέτοιο. Και με αυτό δεν ξέρω. Γινόταν. Καταρχήν επιρροές από χειριστήριο. Α πούμε τι είναι αυτά εδώ. Ναι. Αυτά τι είναι εδώ. Πείτε μου τι είναι αυτά. Αυτά είναι μνήμη. Για μνήμη και για Rumble. Για... Όπως τι μνήμη. Αφού έχει μνήμη. Μπορούσε να πάρει και εξωτερική. Γιατί. Και τον. Γιατί έτσι. Ο λόγος. Και το 360 μπορούσε να πάρει. Δηλαδή μπορείς να βάλεις μισό λεπτό, μπορείς να βάλεις μια κάρτα εδώ. Για να καταλάβω τη χρήση του, ρε άδερφε. Να πάρεις κάτι από το δίσκο σου, να την πάσεις σε ένα άλλο δίσκο, σε ένα άλλο. Λοιπόν, έβαζες δηλαδή την κάρτα εδώ στο χειριστήριο. Έπαιρνε δύο κάρτες, τι είναι το πάνω. Κραδασμικό. Το ίδιο. Κραδασμικό, είχε κραδασμικό. Και έπαιρνε δύο κάρτες. Και έλεγες εσύ τώρα, έπαιζες στο σπίτι, τα αποθήκευες εδώ αυτά που ήθελες να αποθηκεύσεις. Transfer, και έφευγες μετά με το μοχλό σου και πήγαινες στο φίλο σου για να βάλεις το δικό σου save, να έχεις δικές σου ρυθμίσεις. Το account του Xbox Live, βέβαια στην Ελλάδα δεν το είδαμε. Α, ναι, έτσι ναι, το καταλαβαίνω. Σαν εξτραδάκι, κατάλαβες. Είχε το σκληρό δίσκο να πει. Έδωσε δηλαδή την επιλογή όπως έδινε το PlayStation 2, σου λέγε, άμα θες να πας κάπου σε ένα φίλο, πάρ την κάρτα και πήγαινε στο φίλο, βάλτινα στο δεύτερο port. Και εσύ θα έχεις τα δικά σου και άλλες τα δικά. Και το 360 είχε slot για memory card. Εγώ έχω memory card 360. Να τι. Ναι. Πάλι για την ίδια χρήση. Πάλι για την ίδια χρήση. Ναι, και για τα save. Καλά. 256 MB κιόλας. Δεν το είχα ξεχάσει. Δηλαδή υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Δεν μου κάνει άγνωστο. Αλλά εγώ αυτό το χειριστήριο ήταν το πιο άνετο χειριστήριο και από αυτό ξεκίνησε και η ιστορία της Microsoft να φτιάχνει τα καλύτερα χειριστήρια κατά μετά. 256 MB. 360 Microsoft One τα χειριστήρια, ας πούμε, του Microsoft. Έπαιρνε και παιχνίδι εδώ μέσα. Όχι, save, data profiles, μαλακίες. Ίσως να παίρνε από τα arcade που ήταν πολύ μικρά, ξέρεις, γιατί είχε αρχίσει η εποχή με τα arcade. Είχε κάτι που ήταν. Xbox Arcade, πώς τα λέγανε. Outran εδώ στο Xbox με τη μονιέρα, παιδιά, να παίζω με τον πατέρα μου. Με τη μονιέρα που την έχω ακόμα τη Logitech για το πρώτο το Xbox, την είχε πάρει ο πατέρας μου. Εγώ στο για να παίζει παιδιά ο πατέρας μου Forza Motorsport. Επειδή παλιότερα στο PlayStation 1 παίζαμε μαζί το Grand Turismo και με βοήθαγε στα διπλώματα τότε ο πατέρας μου.
Όταν πήραμε αυτό και τα γραφικά ήταν και πιο αναβαθμισμένα, μου λέει: παίζει τιμονιέρα για εδώ. Του λέω: παίζει. Πόσο έχει? Πάμε να πάρουμε. Του είχα πει τώρα 60-70 ευρώ, μια Logitech. Ενώ είχα λεφτά εγώ τότε, γιατί μου είχε πάρει. Πάρτα μου, λέει: πήγαινε, πάρε και φέρε. Και παίζει φόρτσα μόνο σκόρ με την Τεγκράλε. Κοίτα, και παλιά ήταν εύκολο να πάρει τιμονιέρα. Τώρα έχει πάει 300-300 ευρώ. Εντάξει, τώρα έχουν άλλε συνταγέ. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Αυτή η τιμονιέρα εδώ είναι μόνο για παλιέ κονσόλε. Είναι για Gran Turismo. Είναι για PlayStation 2 βγήκε, αλλά υποστήριζε το 3. Το feedback. Μαλάκα, είναι βαρύ το τιμονιέρα. Έχει και ζόρι. Μόλι ξεκινήσει και φορτώσει το Gran Turismo, κάνει και δύο στροφέ. Ναι, ναι, κάνει καλυμπρέιρε. Δύο τέτοια. Και σου φέρνει αντίσταση. Και δεν μπαίνει στις καινούριες κονσόλες αυτή. 2 και 3. 2 και 3. Στο 4 δεν παίζει. Πάντως για το 360 έχω πάρει πάλι τιμονιέρα, η οποία εντάξει δεν έμπαινε στο 1, αλλά θέλω να σου πω ότι έχω και 2 τιμονιέρες. Γιατί πάλι ο πατέρας μου στο 360 ήθελε το Forza Motorsport. Το 3 και είχε πορωθεί παιδιά ο πατέρας μου. Πάντως εγώ, λοιπόν, εν ολίγης, γιατί δεν θέλω να ξεπεράσει την ώρα το podcast, εγώ έχω τρελές αναμνήσεις. Ένα πολύ ωραίο σκηνικό που θέλω να το πω, ίσως να το θυμούνται κάποιοι φίλοι, το έχω πει παλιά, στην πολυκατοικία του, που είναι η διόρυκτη πολυκατοικία του κουμπάρου μου, είναι τρεις όροφοι. Και ήταν κάτω ο αδερφός του, ο ξάδερφός του και ο κουμπάρος μου στο τελευταίο όροφο. Είχε φτιάξει LAN καλωδιώσεις, κρυφές, ωραίες, από τους τοίχους, πίσω από τα μπαλκόνια που συνδέονταν σε κάθε γραφείο. Και τι κάναμε, πηγαίναμε. Έφερνα εγώ το Xbox με το σπίτι, είχε ο αδερφός του 2, ο ξάδερφός του έφερε φιλαράκι του και κάναμε LAN party, π.χ. Halo τετραπλό και περιμέναμε με τη σειρά. Και παίζαμε τώρα στην ίδια πολυκατοικία, local LAN network παιδιά, Halo 2 και αργότερα το κάναμε και με το Halo 3. Εντάξει, ώρες να πηγαίνω τώρα με τα πόδια με το Xbox στο κουμπάρο ή με τη μηχανή για να παίξουμε. Αυτό δηλαδή που μου πρόσφερε, μου φέρε μεγάλη χαρά και πόρωση, ρε φίλε. Ναι. Που δεν μου την είχε φέρει άλλο μηχάνημα τότε. Ναι. Και χωρίς να έχεις ίντερνετ, σύνδεες δύο μηχανήματα με δύο τηλεοράσεις. Ναι, ναι, ναι. Με το LAN το καλώδιο. Και το ωραίο είναι ότι το έχει συνεχίσει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, παιχνίδι το οποίο είναι backward compatibility που παίζει και στο 1 και στο 360 και στο 1. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορείς να ενώσεις τρεις διαφορετικές κονσόλες. Ο ένας να το παίζει στο Xbox, ο άλλος στο Xbox One και στο άλλο στο Xbox 360 και να παίζει ταυτόχρονα το ίδιο παιχνίδι από διαφορετικές κονσόλες. Ναι, ναι, ναι. Είναι μαγιά αυτό. Όχι, ήταν κάτι πολύ καινοτόμο για μένα και εγώ έχω περάσει πολύ καλά εδώ με παιχνίδια όπως Fable, Halo πρώτο, τα Forza και τα Exclusive. Mecha Assault, όταν βγήκε το Mecha Assault που ήμουν προηγουμένως με τα Mech Warrior, είχα πάθει σοκ. Και ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Εγώ το έχω, αλλά δεν το έχω παίξει ποτέ. Το Robocop, το Shooter. Παιδιά, έχω πάθει σοκ με το Robocop. Όταν βγήκε το Punisher από την ταινία. Το Robocop, ε. Το Robocop, φίλε. Το είχε Γιάννη, θα σου δείξω μετά. Αυτό είναι το ίδιο με ένα που είχε βγει στο PlayStation 2. Νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν ξέρω. Νομίζω. Γιατί είχα παίξει ένα στο PlayStation 2 εγώ, Robocop, δεν μου άρεσε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι crossover, αν έχει βγει στα δύο. Πάντως εγώ το είχα παίξει, ήταν φανταστικό. Πολλά. Ναι, αυτό είναι. Υπάρχει. Okay. Ναι. Άλλη εμπειρία. Δεν μου άρεσε. Όχι, σαν λογική στο πώς παίζεις. Τώρα βγαίνει το καινούργιο Robocop, έτσι. Άδειο μου φάνηκε. Δεν ξέρω, κάπως μου φάνηκε. Το είχα νοικιάσει. Άρα για PlayStation 2 και γι' αυτό. Terminator, Dawn of Fate, Rise of the Machines, Resistance, πώς το έλεγε το άλλο. Τη Atari, όλα αυτά. Atari εμπειρίες. Απίστευτα, παιδιά, νομίζω ότι τα έχει πει και εσύ, Mike, σε κάποιο live. Ότι ήταν αυτά τα έχει παίξει. Ήταν. Και δυνατά. Silent Hill 2 που έλεγε. Μπράβο. Είχε μέσα εξτραδάκι. Αυτό. Ήταν η αναβαθμισμένη έκδοση στο Xbox. Βγήκε μετά το PlayStation 2. Είχε σαν ένα DLC. Για τυράκι για να το πάρει. Το οποίο όμω μετά όταν έβγαλε το Platinum το PlayStation 2. Το έκανε Director's Cut και ήταν η έκδοση του Xbox. Είχε τα έξτρα δάκια μέσα. Έτσι. Οπότε στο PlayStation 2, άμα θε την καλύτερη έκδοση, είναι η Platinum. Ουσιαστικά. Ναι. Sega GT Racing, Project Gotham. Παιδιά, βγήκανε πολλά παιχνίδια. Ναι, το Gotham θεωρώ ότι ήταν πολύ καλύτερο ραλάκι από το πρώτο Forza. Μετά εξελίχθηκε και μετά ενωθήκανε. Γιατί κάνει και μπήκανε και μηχανές μετά. Σταμάτησε το Project Gotham και τον κόσμο που ήταν στο Project Gotham τους έβαλε στο Forza. Και μετά στο 360 έκανε το relaunch και έβγαλε και το pack που ήταν. Μια μαλακία που θέλω να πω είναι αυτό εδώ. Ναι. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή, αυτό τώρα. Ναι. Είχα ένα φιλαράκι το που πήγε κάπου, πήρε μαζί το Xbox του, θυμάμαι. Και ξέχασε αυτό. Όχι, το χάσε. Α. Κάπου του πέσε, κάτι έγινε, κάποιος το βρήκε κάτω και το πέταξε και του μείνει έτσι. Δεν ξέρω τι να παίζει έτσι. Δεν γίνεται, κάπου πρέπει να βρει τέτοιο το adapter. Αυτό εμένα με. Λέω για ποιο λόγο, ρε φίλε. Για να και καλά σου λέει, άμα το έχει το τέτοιο, μην πάρει όλη την κονσόλα μαζί, να κάνει μια κλάτς και να βγει.
Αυτό μου έχει τύχει. Ναι. Όντως έχει γίνει. Δηλαδή έχω τραβήξει απότομα το τέτοιο και ξεκουμπώσει. Γιατί αυτό κουμπώνει. Εδώ έχει δοντάκια. Έχει δοντάκια, κουμπώνει και δεν βγαίνει. Οπότε όταν εσύ παίρναγες και το παίρνες σβάρνα, δεν έπεφτε όλη η κονσόλα κάτω μας με την τηλεόραση. Πρακτικά ίσχυε. Τώρα, άμα το είχαν σκεφτεί γι' αυτό, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λόγο το είχαν σκεφτεί. Γι' αυτό το λόγο το είχαν σκεφτεί. Στην πράξη ίσχυε. Πάντως, μακρύ καλώδιο. Για να μην χαλάς τα. Και για να μην χαλάς, ας πούμε, ρε παιδί μου, μπροστά τις υποδοχές. Δεν έχεις δει σε Αμερικά που βάζεις το χειριστήριο, δεν παίζεις με τίποτα. Θέλουν φύσιμα. Θυμάσαι με το τέτοιο, με το Mega Driver. Πριν που λες παλέκα, έχουν σκουριάσει οι επαφές. Όταν το βάζεις αυτό μέσα, λοιπόν. Τέλος. Τα αφήνει εκεί. Οπότε σου λέει, βγάλε μόνο το χειριστήριο, πήγαινε όπου θες, ο άλλος θα έχει. Μάλιστα. Καμιά άλλη ανάμνηση, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε? Ανάμνηση μετά κάτι... ήταν το τελείωμα. Ήταν πάλι σκληρό το τελείωμα. Πήγες απότομα σε Μαγιά 60, εγώ πήγα απότομα. Μπαμ. Ναι, κι εγώ, κι εγώ. Μπαμ, έτσι, μπαμ έγινε. Μπαμ, αλλά ήταν ότι το κόψε μαχαίρι. Δεν είναι σαν το PlayStation που συνεχίζει κάποια παιχνίδια και τα βγάζει και στο 2 έτσι. Βγήκανε crossover. Το Forza νομίζω το 3, το έχω ξαναπεί. Το είχα παίξει εδώ και το παίζω ξαφνικά σε HD στον Ξάδε, στον Κουμπάρο που είχε πάρει το 360 Day 1. Και το παίζω εκεί που είχε πάρει και καινούργια οθόνη HD Ready τότε, θυμάσαι. Και μένω σοκ με HDMI από Component. Γιατί εγώ εδώ του είχα βάλει το Component, όχι το SCART, το πιο κάτω με τα 5. Και βλέπω ξαφνικά την HD εκδοχή στο 360 του Forza και έχω μείνει κάγκυλο. Τι γίνεται? Εγώ στο 360 και σήμερα που μαζεύω, δεν μου είχε τύχει να πάρω κάποιο. Να το βρω και στο Xbox και στο Xbox 360. Αυτό που σου λέω υπάρχει σήμερα. Δεν ξέρω πόσα. Το Black Money, το Hitman είναι και στο Xbox Original και στο 360. Εκεί καταλαβαίνεις διαφορά. Ήταν. Αλλά έκοψε μαχαίρι. Μπαπ, τέλος. Τέλος. Πάτσε ένα καινούριο μηχάνημα. Πάντως, εγώ επειδή πέρασα τότε πολύ καλά με αυτό το μηχάνημα και έμεινα πολύ ευχαριστημένος με όλα, γι' αυτό από τότε έχω την ιστορία που συνεχίζω σε κάθε γενιά παίρνω πρώτο Xbox. Ίσως σε αυτή τη γενιά να σταματήσει γιατί έχει εγκαταλείψει. Άλλο πόνο έδινε η Microsoft στο Xbox το πρώτο και το Xbox το δεύτερο. Αλλά καθ' είχε τα Thief, τώρα θυμήθηκα. Το Thief. Τα έχω τα Thief. Και εγώ τα έχω αυτά, είχα παιχνιδάρες. Και τα Star Wars που είχε βγάλει, τα Old Republic που είχε γίνει. Old Republic, ναι. Έχω παιχνίδια αρκετά για το Xbox, δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί βέβαια και σε βίντεο που είχαμε κάνει στο Room. Που είχε πάρει τότε. Ναι, δηλαδή. Και έχω κάτι τίτλους που δεν το. Πάντως σε μένα το αγαπημένο. Καλή τίτλη. Και δεν ήξερα τι είχα στα χέρια μου. Μέχρι που του είδε ο Μίτσος και μου λέει: μαλάκα, έχεις αυτό, εξεκίνησε τα άλλα. Και του λέω: 50 λεπτά τα πήρα το καθένα. Εγώ δεν έχω βρει τέτοιο τρόπο. Απόβαση. Κοίτα, είναι χάρη τα κουτιά απ' έξω. Δεν πειράζει. Θα αποδείξει δηλαδή. Παίζουμε, μα θέλει. Δηλαδή εδώ έχουν τις τσακίσεις. Γιατί τα τσακίζα να τα βάλουν από το βίντεο κλαμπ, παιδί μου, μέσα στο. Μαλακία θα μου πει. Μέσα έχει αυτοκόλλητα, λείπουν τα βιβλιαράκια σε κάποια. Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει, έπεφτε μια. Ένα deal τρομερό και φοβερό. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι από άποψη τιμή είναι. Ναι, είναι πολύ κομπλέ. Και για να μην το ξεχάσω, αυτά που χάρηκα επίσης πολύ καλά εδώ ήταν παιδιά το Doom το 3 που είχε βγει και στα PC. Το έπαιξα πρώτα στο PC και τρελάθηκα. Αλλά και εδώ δεν με απογοήτευσε. Έπαιξε πολύ καλά εδώ. Και επίσης και το Half-Life το 2. Το Doom το 3, σκεφτείτε ότι πολλοί όσοι ήταν, α πούμε, και πόσο λένε υποστηρικτές τη Sony και καλά. Και δεν πήγανε πουθενά αλλού, το παίξανε στο PlayStation 3 το Doom το 3. Ναι. Δεν μπορούσε να το παίξει πουθενά. Δεν μπορούσε να το παίξει στο PlayStation 2. Και αυτό μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια. Μπήκε με ένα BFG Edition, νομίζω, που είχε μέσα και τα DLC. Αυτό, μπράβο, ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Να κάνω ένα μικρό κλείσιμο για τη Sega. Για κάνε. Ότι παρόλο που στην αρχή υπήρχε αυτή η νοοτροπία ότι η Sega στηρίζει την Xbox, μετά την παράτησε. Μετά, δηλαδή, φίλε... άμα μετρήσεις πόσα παιχνίδια έχει βγάλει στο GameCube και στο PlayStation 2, δεν συγκρίνονται με το Xbox. Ναι. Το Xbox ήταν η αρχή και μετά κάπου στραβώσανε μεταξύ τους. Δεν νομίζω ότι στραβώσανε. Είναι μετά ότι κάπου ορθοποδήσανε ώστε να λειτουργήσουν πλέον ως μια εταιρεία, εκδότρια εταιρεία. Καλύτερη σαν τη Development. Ναι, αλλά έκανε αποκλειστικότητες στο PlayStation. Κατάλαβες. Δεν είναι ότι το βγάζει και εδώ, το βγάζει και εκεί. Σταμάτησε να βγάζει στο Xbox. Όχι και στο. Και στο... Μόνο το Sonic νομίζω συνέχεια. Και στο 360. Στην αρχή του 360 έδωσε παιχνίδια Sega. Δηλαδή έδωσε το. Λίγα. Το πώς το λέγανε. Ό,τι βγαίνανε και σε άλλα. Αλλά αποκλειστικότητες μετά ξεκίνησε μόνο Sony. Δηλαδή στη Sony θα βρεις τις παιχνίδια που δεν υπάρχουν σε άλλες κονσόλες. Στο Xbox μόνο στην αρχή ήταν αυτό. Τα 5-10 πόσα ήταν τον πρώτο χρόνο. Και μετά κάτι στράβωσε μεταξύ της. Κάτι σίγουρα. Ή κάτι στράβωσε ή κοίταξε να δεις σαν εκδότρια εταιρεία. Εγώ θέλω να τα δίνω παντού. Δεν είναι. Ναι. Και εγώ να πάντα. Είπε η Microsoft, κοίτα, δεν μπορώ να πληρώσω τώρα εγώ αποκλειστικότητες για αυτό το παιχνίδι. Δεν το πιστεύω. Είναι και τι πιστεύεις και τι δεν πιστεύεις. Καλά, ναι.
Ναι, και δεν ξέρουμε. Και άμα κάτσει και το σκεφτεί. Άμα κάτσει και το σκεφτεί, από τότε έως σήμερα η Sega δεν έχει βγάλει κάτι το οποίο έχει γίνει υπερβολικά τεράστια επιτυχία. Καλά, ναι. Ναι. Αν εξαιρέσεις τα Bayonetta, που τα Bayonetta δεν είναι δικά της, έχει βάλει χέρι ως. Δηλαδή έχει χρηματοδοτήσει το project. Έχω βοηθήσει στη χρηματοδότηση του project. Από εκεί και πέρα είναι η Platinum τι έχει κάνει. Και η Platinum τώρα μόνη της να λειτουργήσει, την πιστεύεις, ξέρεις τι θα σου φτιάξει. Αλλά το ένα εργολαβίες, δηλαδή κάνει εργολαβίες. Τα κλασικά. Ωραία. Παιδιά, λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο HunterCast. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς δηλαδή το γουστάραμε εδώ τη συνεννόηση να δούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο τύπου βίντεο διαφορετικό στον ωραίο χώρο του Γιάννη με guest το Μάκη. Το βίντεο αυτό θα είναι και το πρώτο διαθέσιμο στο Spotify για να το ακούσετε σαν ηχητικό, ας πούμε, απόσπασμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένουμε κλασικά ένα like, ένα share, ένα comment το βίντεο εδώ για αυτή την παρέα. Τις αναμνήσεις σας με το Xbox, αν γουστάρετε να τις γράψετε. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού. Αλλά φυσικά και στο κανάλι των φίλων αδερφών Joystick.gr για πάντα το εκλεκτό περιεχόμενο που παρουσιάζουμε γενικά. Και αν θέλετε, γράψτε και τι άλλο θα θέλατε να δείτε. Αν θέλετε να είμαστε πάλι μέσα. Σαν κουβέντα, μπορούμε να το κάνουμε concept. Μπορούμε να το κάνουμε concept, να μαζευόμαστε εδώ, να κάνουμε αυτά τα. Όχι κάθε Κυριακή, να μην το δέσετε κόμπο. Γιατί είμαστε περιορισμένοι, ξέρω εγώ χρονικά, αλλά πιστεύω ότι θα αρέσει αυτό το concept, είναι εύκολο και για μένα να το φτιάξω. Οπότε περιμένουμε την αγάπη σας και τα λέμε σύντομα. Μέχρι τότε να είστε καλά, stay joystick και console hunter. Γεια χαρά.